Κύριε Χαμπουλάκα, καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε που είμαστε μαζί με την παρουσία σας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 8 χρόνων της MC Media. Το δικό σας μήνυμα. Καταρχήν να ευχηθώ την καλύτερο στην MC Media και στο φίλο μου τον Χριστό τον Μαραγκόν, στο διευθυντικό αλλά και σε όλων των προσωπικών. Είναι ένας οργανισμός στον χώρο της ενημέρωσης ο οποίος έχει αλλάξει το χάρτη στην πληροφόρηση στην Κύπρο και είμαι βέβαιος ότι με τον τρόπο που εργάζεστε και τον επαγγελματισμό σας θα προσφέρετε πολύτιμες υπηρεσίες που έχουν σχέση με την ενημέρωση του κοινού για διάφορα θέματα, είτε μιλούμε για θέματα πολιτικής, αθλητισμών, κοινωνικά και άλλα. Και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Στην ανόρθωση υπάρχει ακόμα μεγάλη εφορία. Ήταν μεγάλη επιτυχία με την πρόκριση της ομάδας στους ομίλους του Conference League. Συγχαρητήρια. Ήρθε ως συνέχεια της κατάκτησης του κυπέλλου. Βλέπουμε ότι η ανόρθωση με σταθερά βήματα κατάφερε να κάνει ξανά χαρούμενο τον κόσμο της. Πώς σας βρίσκει η επόμενη μέρα και ποια είναι τα μηνύματα για τη συνέχεια? Εντάξει, το διασκεδάσαμε όπως ήταν αναμενόμενο. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία την οποία χρειαζόμαστε πάρα πολύ για ευνόητους λόγους. Από σήμερα έχουν πέσει οι τόνοι. Οι ποδοσφαιριστές έχουν πάρει άδεια ξεκούραση από τον προπονητή και από τη Δευτέρα ξεκινούμε δουλειά για να προετοιμαστούμε για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος που θα ακολουθήσει, τη δεύτερη αγωνιστική που θα ακολουθήσει την πρώτη δική μας παρουσία και φυσικά για τη συμμετοχή μας στον όμιλο τον οποίο εκλειρωθήκαμε σήμερα, ο οποίος πιστεύω ότι είναι στα μέτρα της ανόρθωσης. Έχουμε μια ευκαιρία να πάρουμε καλά αποτελέσματα με βάση την κλήρωση που είχαμε το μεσημέρι. Άρα δεν είναι μια απλή συμμετοχή. Έχετε στόχους, είστε απαιτητικοί και θέλετε να προχωρήσετε. Θα διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο από μια απλή συμμετοχή και δικαιούμαστε. Από τότε που αναλάβατε η διοίκησή σας μαζί με και με τον μεγαλομέτοχο, βάζετε μόνο χρήματα, αρκετά. Τώρα παίρνετε κάτι από την UEFA. Πόσο βοηθά αυτό την ανόρθωση, αυτή η οικονομική ένεση από την UEFA? Είναι μεγάλη βοήθεια. Πρώτα απ' όλα, μια διοίκηση όταν έχει οικονομικές λύσεις μπορεί και λειτουργά πολύ πιο παραγωγικά. Είναι πολύ πιο θετική και δημιουργική. Κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια πέρασαμε πάρα πολύ δύσκολα. Όμως, ακριβώς επειδή ενιώσαμε την ανάγκη να ενώσουμε δυνάμεις στην ανόρθωση, τα καταφέραμε. Και εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτήν την επιτυχία και σε καμία περίπτωση να μην επαναπαυτούμε. Να περιμένει ο κόσμος κάτι προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου? Έχετε ως στόχο να ενισχύσετε και άλλο την ομάδα? Εάν προκύψει κάτι καλό και αξιόλογο, ναι, θα ενισχύσουμε την ομάδα. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλούμε δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι ανακοινώσιμο. Με τον Ουάρτα υπάρχουν επαφές? Ο Άρτα είναι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και δεν έχει μείνει ελεύθερος. Αλλά σας ενδιαφέρει, αν βρεθεί ο τρόπος να μείνει ελεύθερος, είναι ένας παίχτης που αρέσει στον Δημούρ και Σπαγιά? Μας ενδιαφέρουν περιπτώσεις όπως του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Είναι αξιόλογος ποδοσφαιριστής, αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει σήμερα κάτι το οποίο να είναι χειροπιαστό. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι παραμένει ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις πέραν αυτού του ονόματος που αναφέρω, το οποίο διέρρευσε από τα ελληνικά μέσα ενημερώσεις, που εξετάζομαι και εύχομαι μέχρι την Τρίτη, που είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών, να μπορέσουμε να προσθέσουμε ακόμα περισσότερη ποιότητα στην ομάδα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.